κυρία Βάκη και τον κύριο οικονόμου από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά και στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Κυρία Φωτεινή Βάκη, ο κύριος Βασίλης οικονόμου, βρήκατε κίνηση στους δρόμους, έτσι. Πολύ. Αργήσαμε πολύ. Αργήσαμε λίγο. Αλλά ήμασταν και προνοητικοί. Ξεκινήσαμε από νωρίς, έτσι. Μία-μία-μισή ωρίτσα στους δρόμους. Θέλει υπομονή σήμερα λόγω της απεργίας στο μετρό. Το στρες του δρόμου, το άγχος του δρόμου πάντως. Τώρα ελπίζουμε να μην σας βγει στη συζήτησή μας εδώ. Κύριε Βάκη, τελικά έχουμε στρες, έχουμε αγωνία για την τρίτη αξιολόγηση. Θα πάνε όλα καλά. Εγώ θεωρώ ότι θα πάνε όλα καλά. Και μέρισμα θα δώσουμε και όλα καλά θα πάνε. Και το στοίχημα το μεγάλο είναι να μην υπάρξει εγκλωβισμό σε ατέρμονες συζητήσεις, ούτως ώστε να κλείσει έγκαιρα. Νομίζω ότι αυτό πλέον έχει συνομολογηθεί από όλους. Και να υπάρχει ένα δημοσιονομικό μαξιλάρι, αν κλείσει πριν το τέλος του έτους, για μια έξοδο ακόμα της χώρας στις αγορές, ούτως ώστε, νομίζω ότι και αυτό πλέον το λένε όλοι, τον Αύγουστο να μπορέσουμε να βγούμε από το καθεστώς επιτροπής. Είμαστε μια κανονική χώρα. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είμαστε. Κανονική χώρα γιατί θα είμαστε. Γιατί είπε και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουμε κανονική χώρα. Αν δεν φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εντάξει, γιατί κατέστρεψε τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν λέει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα μας τα πει και ο κύριος οικονόμου. Κοιτάξτε, εμένα πιο εύκολα θα με πείσουν ότι υπάρχουν εξωγήινοι στον Ημιτό παρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε αυτή τη χώρα. Πάντως δεν είναι ώρα τώρα, νομίζω, και να, τα δεδομένα, να βάζουμε ποσοστά ευθυνών. Αλλά δεν είναι σε αυτό. Κάθε περίπτωση. Εγώ να σας πω κάτι. Και δεν τα λέει αυτά ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η. Βλέπω μια θετική εισήγηση από τους δανειστές ότι θα εκταμιευθεί η υποδόση σήμερα γιατί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι στα χαμηλότερα επίπεδα αυτή τη στιγμή. Από το 2015 βλέπουμε κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης, βλέπουμε μία μείωση της ανεργίας. Κάποια σημάδια τα οποία φαίνεται ότι είμαστε πια στο τέλος ενός πολύ δύσκολου δρόμου. Το ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα να γίνουν υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι έχει μπει σε μία τροχιά που δείχνει ότι θα βγούμε πια από το καθεστώς των μνημονίων και της Επιτροπής. Είναι και αυτός είναι ο στόχος. Κυρία Βάκη, είναι μόνο το μνημόνιο. Γιατί σας κατηγορούν ότι έχετε δημιουργήσει ένα κράτος εξ αρχείων. Έχουμε εγκληματικότητα. Σας κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξει. Έχουμε ένα κράτος εξ αρχείων. Κοιτάξτε, αξιωματική έχουμε αντιπολίτευση. Ρουβίκονα που μπαίνει στον αγωνισμό. Ναι. Είχαμε το βράδυ κουκουλοφόρους που έβαλαν φωτιά στο αστυνομικό τμήμα της Πεύκης. Κοιτάξτε, επειδή τα έχει πει αυτά και ο αρμόδιος υπουργός και έχει δείξει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν, αν πάρουμε σε ένα επίπεδο εγκληματικότητας και ανθρωποκτονιών, αυτές έχουν μείωση 50%. Λοιπόν, μιλάμε τώρα το ότι πράγματα τώρα. Γίνονται έμφαση σε κάποια μεμονωμένα περιστατικά τα οποία είναι καταδικαστέ ούτως ή άλλως και υπερμεγεθύνεται αυτή η εικόνα και υπερδιωγγώνεται, αυτό είναι άλλη τάξη θέμα. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε μια χώρα ασφαλής, μια κοινωνία ανοιχτή, ανεκτική, δημοκρατική και τέτοια περιστατικά είναι μεμονωμένα. Σε δημοκρατικές χώρες, ωστόσο, ανεκτική. Βάκη, νομίζω δεν έχουμε το. Δεν μπαίνουν άνθρωποι μέσα σε δημόσια νοσοκομεία για να κάνουν. Καλά, κοιτάξτε, τώρα η ουσία του θέματος κυρία είναι ο Ρουβίκονας υπήρχε, υπάρχει. Οι αρχές, αλλά από εκεί και πέρα πώς μπορούν άνθρωποι να μπαίνουν όπως θέλουν μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να τρομοκρατούν. Εντάξει, είτε έναν γιατρό είτε περισσότερο κόσμο που βρίσκεται εκεί. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, εμείς μιλάμε για επίπεδο βίας, εγκληματικότητας, ανθρωποκτονιών κλπ. Και αυτά σας λέω έχουν μειωθεί. Τώρα, ο Ρουβίκονας νομίζω υπήρχε και πριν το ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι μας προέκυψε τελευταία. Λέω. Λοιπόν, αυτά τα επεισόδια τυχή είναι, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι σωστό να σπέρνουμε τον τρόμο και τον πανικό και να θεωρούμε ότι ζούμε σε μια επικίνδυνη κοινωνία παίρνοντας τέτοια μεμονωμένα περιστατικά. Έτσι, ας δούμε λίγο τη συνολική εικόνα. Κύριε οικονόμου, έχετε πάρει ένα μεγεθυντικό φακό και μεγεθύνετε τα θέματα. Κοιτάξτε, ας πιάσουμε την συζήτηση από εκεί που από το λόγο σας είναι κανονική χώρα. Εγώ δεν θεωρώ κανονική μια χώρα όπου υπάρχουν εν εξελίξει λαϊκά δικαστήρια. Ξέρετε, τα οικονομικά μεγέθη μπορούμε να τα δούμε έτσι, μπορούμε να τα δούμε αλλιώς. Η κυρία Βάκη προηγουμένως είπε ότι είναι στο χαμηλότερο επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου. Εγώ δεν διαβάζω, το είπα εγώ αυτό όμως. Το Euro Working Group το λέει, διαβάζω, κύριε οικονόμου. Εδώ είναι η εισήγηση. Εγώ διαβάζω ότι τα ληξιπρόθεσμα του Σεπτέμβριο, στο Σεπτέμβριο του 2017 έχουν φτάσει 6 δις. Τα παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση 4,1. Δηλαδή, μέσα σε 2,5 χρόνια έχει αυξήσει τις υποχρεώσεις του δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές, γιατρούς, φαρμακοποιούς, μόνο για τον ΕΟΠΗ, σας λέω ότι
έχουν να πληρωθούν για την ειδική αγωγή. 7 μήνες κάναμε 20 βουλευτές ερώτηση χθες. Δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους για την ειδική αγωγή οι γονείς και πληρώνουν από την τσέπη τους, αν είναι ποτέ δυνατόν. Φτάσαμε επί κυβερνήσεως κύριου Τσίπρα να πληρώνουν για την ειδική αγωγή τις πάγιες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ ο κόσμος από την τσέπη του. Σας λέω ένα παράδειγμα μόνο. Και βέβαια τα 800 εκατομμύρια που παίρνει για αυτό το λόγο να πληρωθούν ληξιπρόθεσμα ήταν λόγω των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση τον Μάιο του 2017, πριν από λίγους μήνες. Συνοδεύτηκαν από αιματηρές περιοριστικές δαπάνες, αποφάσεις οι οποίες πήρε η κυβέρνηση τον Μάιο του 2017, πριν από λίγους μήνες. Και μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για τα μεγέθη. Για αυτό το αντικειμενικό μέγεθος που λείπα, υπάρχει διαφωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει διαφωνία όμως. Και της εύχομαι της κυρίας Βάκης να μην της τύχει ποτέ στη ζωή της. Της το εύχομαι πραγματικά. Να πάει κάποιος και να πει ότι τα παίρνει, ότι κάνει, ότι δείχνει και να στηθεί μπροστά της λαϊκό δικαστήριο. Της το εύχομαι προσωπικά γιατί είναι μια έντιμη και μια πολύ καθαρή πολιτικός, αλλά όμως, προσέξτε, και λειτουργός της εκπαίδευσης, αλλά όμως. Κοιτάξτε να δείτε, αν το 2017 σου στήσουν λαϊκό δικαστήριο και είσαι υπό την ποινή σπασίματος χεριών από το αριστερό, αυτό, από αριστερό τάγμα το οποίο έχει επώνυμο, είναι όλοι, πρέπει να σας πω ότι... Αυτό πολύ... το καταδικάζουμε όλοι. Όχι, αφήστε τις καταδίκες τώρα. Τις καταδίκες της πλάκας αφήστε τις τώρα. Καταδίκες της πλάκας. Αφήστε τις τώρα. Αφήστε τις. Τα αριστερό τάγμα αυτό λοιπόν που λειτουργεί ανεξέλεγκτο. Υποκυβερνητική. Να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Υπάρχει αριστερό τάγμα λοιπόν που έχει ονοματεπώνυμο, έχουν προσαχθεί. Καθοδηγείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Σαφέστατα. Μα τι λέτε τώρα. Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Πάλι θεωρίες των δύο άκρων, κύριε Οικονόμου. Λέτε για τα λαϊκά δικαστήρια και ανασύρουμε πάλι θεωρίες των δύο άκρων. Πού ξέρετε εσείς τι πρόσημο έχει. Είναι αριστερό τάγμα το οποίο έχει προσαχθεί. Πολλές φορές έχουν προσταχθεί. Ξέρουμε λοιπόν τα ονόματά τους. Σήμερα λοιπόν ο ανεκδίγητος Τόσκας δεν κάνει τίποτα για να παραβεί. Με συγχωρείτε, αυτά είναι ανεπιτρέπεια. Όχι, τώρα καταγγέλλεται κάτι. Ότι καθοδηγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο η ανοχή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει εντολή στο Ρουβίκονα τι θα κάνει. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τι είναι αυτά που λέτε. Κύριε Οικονόμου, πρέπει να ανακαλέσετε. Δεν με εμποδίζετε. Είναι ανεπιτρέπεια αυτά που λέτε. Αφήστε αυτή την οτροπία. Όχι, δεν είναι νοοτροπία. Αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο προπαγάνδα, είναι και επικίνδυνο. Μην με εμποδίζετε, μην τους υπερασπίζεστε. Διότι θα καθοδηγεί η κυβέρνηση. Μην τους υπερασπίζεστε. Είστε το καταδίκαστε. Αλλά όμως εσείς. Αν η κυρία Βάκη θέλει να γίνει σαν το Ευρωβίκονα. Κύριε Οικονόμου, έχετε δικαίωμα να παρεμβαίνει να τους έχετε καλύπτει. Στοιχεία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καθοδηγεί. Ναι, κύριε, έχω στοιχεία. Έχετε στοιχεία. Τα στοιχεία είναι έχετε ότι. Έχετε πάει στον εισαγγελέα να τα δώσετε. Κύριε Παναγιώτοπουλε, ναι. Οι κύριοι αυτοί έχουν προσαχθεί στα αστυνομικά τμήματα σε προηγούμενες υποτίθεται καταδρομές τους. Ξέρουμε τα ονόματά τους. Αφού μέχρι σήμερα δεν έχουν συλληφθεί, είναι καλυπτόμενοι. Και υποκινούμενοι. Υποκινούμενοι. Στο υποκινούμενοι όμως λοιπόν, πρέπει να το δεχτείτε. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Και η κυρία Βάκη να τους πρέσβει. Δεν το δέχομαι αυτό. Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο. Θεωρώ ότι είναι μια χυδαία προπαγάνδα που χιδέον κάνει αυτό, συστηματικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Που εξισώνεται. Κοιτάξτε πώς τους υπερασπίζει. Εγώ υπερασπίζομαι. Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ πώς τους καλύπτει. Υπερασπίζομαι την αριστερά για λαϊκά δικαστήρια. Ούτε κουκούλες τώρα. Δεν είναι βία. Δεν είναι βία δηλαδή θα σου σπάσω τα χέρια. Λόγια του, για το τάγμα που κάνει επίθεση. Εξισώνεται αυτό το επεισόδιο με το ΣΥΡΙΖΑ, με την αριστερά και λέτε ευθαρσώ ότι καθοδηγεί η κυβέρνηση. Τους τι κόμματα είναι τους αυτά, ξέρετε. Γιατί δεν του ξέρω. Μα δεν είπαμε εσείς να του ξέρετε. Και ο υπουργό το καταδίκασε. Το καταδίκασε. Αφήστε τώρα αυτά τα ανέκδοτα. Αφήστε λοιπόν, τώρα. Θεωρώ ότι η αντιπολίτευση είναι σε πανικό. Καλύπτεται. Κάνετε μια κάνετε μεγάλη φασαρία τώρα για να τους καλύψετε. Κάνετε μια αντιπολίτευση χολερική. Αποκαλύπτεται το πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ανασύρετε κάθε φορά που λέτε ότι θεωρείτε ότι αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, κύριε Οικονόμου. Να πω τον τελευταίο μου λόγο. Προσέξτε όμως. Τάγματα εφόδου της αριστεράς δεν θα γίνονται για πολύ καιρό ανοιχτά. Κύριε Οικονόμου, γιατί τόσα χρόνια δεν το ακούτε αυτό που λέτε. Δεν του συλλάβατε τόσα χρόνια.
Φως, προσέξτε. Όχι εσείς προσωπικά, δεν το λέω προσωπικά. Τάγματα εφόδου τη αριστερά δεν θα γίνονται πλέον ανοιχτά. 30 χρόνια όμω, κύριε Γονόμου, γιατί δεν έγιναν έγινε συλλήψει ή δεν εξαρθρώσατε όλα αυτά. Εδώ στο Ρουβίκον, εσύ είπε η κυρία Βάκη, ήταν λέει πριν και από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν το θυμάμαι. Κύριε Γονόμου, να θυμάστε. Κύριε Γονόμου, να θεωρείτε άγνωστη που λέμε κάθε φορά σε επεισόδια. Δεν θυμάστε τον Ρουβίκον πριν το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν το θυμάμαι. Η γνωστή άγνωστη που λέμε κάθε φορά σε επεισόδια. Ο Ρουβίκον, γιατί είπε η κυρία Βάκη. Ακούστε να πριν το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρετε. Κυρία Βάκη, τον θυμάστε εσείς τον Ρουβίκονα πριν τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν τον θυμάμαι. Μόνο ο Ρουβίκονας ήταν, κύριε Γονόμου. Όχι, γιατί είπα αυτό. Λέει, υπήρχε πριν, το προσπέρασε, λες και είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ένα καιρικό φαινόμενο. Τον αντιπολιτευτικό σας σύστρο να τον εξαντλείτε. Κάψανε κάποιοι το στήμα στην βία που ασκούν οι φασίστες. Και στη Χρυσή Αυγή, για τα οποία εσείς το μόνο που ξέρετε να μας πείτε, αλλά που δεν το κάνετε, γιατί χαϊδεύετε ακροδεξιά. Δεν τους έχετε ανοιχτεί ελεύθερους και δεν τελειώνει τη δίκη, κυρία Βάκη. Η αριστερά είναι η μήτρα της βίας. Αυτά είναι. Της Αυγής, γιατί δεν τελειώνει άλλες εποχές και είναι πολιτική. Είστε τρία χρόνια κυβέρνηση. Πήρατε τη δίκη της Χρυσής Αυγής και δεν τελειώνεται. Γιατί μπορεί να μας πείτε ένα λόγο. Εντάξει, δεν μπορώ να συζητήσω. Με συγχωρείτε, προστατέψτε και την εκπομπή σας. Δεν μπορεί να ακούγονται τέτοια πράγματα. Με το να εξισώνετε το Ρουβίκονα με το ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία είναι ντροπή σας και είναι πολιτική αλήθεια. Είστε αυτό το πράγμα. Πολιτική αλήθεια. Τελείωσε. Αυτό που γίνεται από τη μεριά σας. Να καλύπτετε και να στέλνετε το Ρουβίκονα να κάνει ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Δεν έχετε δεν θα πάντως, αφού είπατε ότι έχετε στοιχεία, καλό είναι να πάτε και στον εισαγγελέα να δώσετε τα στοιχεία. Δεν έχετε αγωνία και εσείς. Εγώ δεν έχω καμία αγωνία. Να πάμε στην οικονομία. Επειδή μας θέλετε κάτι να πείτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτά που ακούστηκαν εδώ υπερβαίνουν τα εσκαμμένα, έτσι. Καλά, δεν μας τα πείτε εσείς πιάνοντας καμένα από τη δικιά μας μπρέκη. Λοιπόν, θα μας βάλετε και στο στόμα μας τα λόγια, ό,τι θέλετε. Εντάξει. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στην οικονομία, κυρία Βάκη, επειδή... Δεν είμαι ευαίσθητη για το... Αφήστε αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω, αφήστε τα αυτά. Όχι, πρέπει να εξισώνετε τη βία με την αριστερά και την κυβέρνηση. Εμείς αυτό θέλουμε να πούμε σήμερα. Μας το έχετε πει και κατ' εξακολούθηση ότι η μήτρα της βίας είναι η αριστερά. Για να κλείσουμε, παρακαλώ πολύ, παρακαλώ, για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Κυρία Βάκη, εκφράσατε την αισιοδοξία ότι η διαπραγμάτευση θα κυλήσει ομαλά και θα κλείσει. Το μέρισμα, το πλεόνασμα που προχθές ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα μοιραστεί στους αδύναμους. Εκτιμάτε ότι δεν θα αντιμετωπίσει εμπόδια στην υλοποίησή του από τους δανειστές? Δεν θα αντιμετωπίσει εμπόδια και έχει εξαγγελθεί και από τον Πρωθυπουργό, όπως έγινε και πέρσι, και είμαι και περίεργη αν η αντιπολίτευση θα το ψηφίσει. Το πλεόνασμα το οποίο το παράγει η κοινωνία επιστρέφεται σε αυτήν και επιστρέφεται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Και κάποιο ποσό θα δοθεί και στην τόνωση της πραγματικής οικονομίας. Κύριε Οικονόμου, άρα με αυτά τα δύο συμφωνείτε κι εσείς, αν κρίνουμε από τα όσα δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, να δοθεί στους αδύναμους και να επιστρέψουν στην αγορά? Επομένως, όχι έτσι, θα, με αυτόν τον τρόπο. Με αστερίσκους. Με αστερίσκους. Δεν συμφωνούμε. Θα δούμε αν θα το ψηφίσει. Ήταν η λέξη που χρησιμοποιεί. Κοιτάξτε να δείτε. Για να καταλάβετε το μύθος της κοροϊδίας. Υπάρχουν 300.000 άνθρωποι που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους. Κύριες και επικουρικές. Πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια χρωστάει το κράτος σε αυτούς, δηλαδή ο κ. Τσίπρας και η παρέα του, και δεν τα δίνει. Και λέει τώρα θα δώσει ένα δισεκατομμύριο σε ποιους, στους ψηφοφόρους του. Εμείς δεν δεχόμαστε αυτήν. Πάντως δέχεστε με μια άλλη πρόταση. Πάντως, κύριε Οικονόμου, σχετικά με την υπάρχει οικονομία. Υπάρχει όμως πλεόνασμα. Αυτό οι δείκτες το λένε. 800 εκατομμύρια πλεόνασμα. Κύριε Οικονόμου, για να κλείσουμε λίγο. Να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του κράτους και μετά να βγάλουν το πλεόνασμα. Κύριε Οικονόμου, με συγχωρείτε τώρα για να κοπεί η πλάκα. Γιατί ταράζεστε? Η δεύτερη, δεν ταράζομαι καθόλου, αλλά δεν ανέχομαι πια και αυτήν την αντιπολίτευση των fake news στην οποία είσαστε θυσμένοι. Γιατί δεν ζητάτε να ήσασταν μόνοι σας? Η δεύτερη υποδόση. Μα γιατί δεν λέτε ακριβή στοιχεία? Η δεύτερη υποδόση είχε το ληξιπρόθεσμα. Πάντως η υποδόση θα δοθεί. Μισό λεπτάκι. Η υποδόση είχε ως προϋπόθεση πια. Αυτό δεν το λέω εγώ. Τα ληξιπρόθεσμα. Τι είναι αυτό? Ήταν 4,1 το 2014. Να μιλάτε επί τη βάση των ντοκουμέντων, έτσι. 4,1 δις είπα. Ήταν τα ληξιπρόθεσμα το 2014. Ωραία. Για να το κλείσουμε λιγάκι, κυρία Βάκη. Σήμερα είναι 6 δις. Κοιτάξτε. Τα ληξιπρόθεσμα είπαν ότι εφόσον είναι στα χαμηλότερα επίπεδα θα εκταμιευθεί η δόση. Η εκταμίευση τη υποδόση των 800 εκατομμυρίων είχε ως προϋπόθεση το ότι είχαν αποπληρωθεί ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Το επαναλαμβάνω, τα λέει η έκθεση του Euro Working Group. Ξαναλώ. Διαβάστε τη. Ξαναλώ. Έτσι. Λοιπόν, μια φράση, κύριε Οικονόμου, για να κλείσουμε. Κάνουμε τώρα εγώ μία... Εγώ λέω ξανά, να πω κάτι, αφήστε με να το. Εγώ λέω το εξής, το Δεκέμβριο του 2014, τα ληξιπρόθεσμα 4,1. Δηλαδή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, έχοντας κάνει δύο καμπύλες, γιατί αν θυμάστε, είναι η δεύτερη φορά που πληρώνεται ληξιπρόθεσμα. Η πρώτη ήταν στην προηγούμενη αξιολόγηση, που είχαν δοθεί εκείνο το περιβόητο 1,5 δισεκατομμύριο. Σήμερα λοιπόν έχει ξανανέβει, αφού έχει κάνει μία καμπύλη. Το 2016 έχει ξανανέβει στο 6 δις. Αυτό λέω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν,
Το έξι δισεκατομμύρια τι σημαίνει. Τα ακούει ο κόσμος και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το έξι δισεκατομμύρια είναι. Δεν έχω πληρώσει ο ΕΟΠΗ τις υποχρεώσεις. Σας είπα ένα πράγμα. Τα ξέρει ο κόσμος, αν δεν έχει πληρωθεί. Οι φαρμακοποί δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους. Λέω για τη μεριά του ΕΟΠΗ και της υγείας που ασχολούμαι εγώ. Για να κλείσουμε. Άρα διαφωνείτε με τον κύριο Σόιμπλε, ο οποίος στη συνέντευξη στο Sky και στον κύριο Παπαχελά είπε ότι η οικονομία ανακάμπτει. Και ότι θα χρειαστούν νέα μέτρα. Εγώ προσωπικά. Μάλλον διαφωνείτε και με το Σόιμπλε. Όχι, εγώ για να σα πω την αλήθεια, ποτέ δεν συμφωνούσα με το Σόιμπλε. Okay, το κρατάω. Τσίπρας που συμφωνεί. Άρα δεν συμφωνεί. Σα ευχαριστώ. Εγώ το μόνο που έχω να πω, κύριε οικονόμου, είναι ότι η αντιπολίτευση είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Να σταθείτε λίγο στο περιστάσεων. Αλλά τώρα συνειδητοποίησαμε σήμερα ότι ενηρεύεστε και Μακρονίσους. Επειδή επισκεφθήκαμε πρόσφατα τη Μακρόνισο, έχετε βγάλει από την Αυθαλήνη όλη. Λαϊκά σα δικαστήρια δεν ονειρεύεστε. Το εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα και ονειρεύεστε και Μακρονίσους. Εξισώνετε την αριστερά. Το ψήσιμο του κεφαλιού, ξεχάστε το. Και εσείς θα ξανασταματήσετε να ανέβετε ακροδεξιά αυτιά, κύριε Οικονόμου. Σας ευχαριστούμε, κυρία Βάκη, κύριε Οικονόμου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.